διαρκή των μνημονίων, στην οποία μπήκαν και οι ίδιοι ως κυβέρνηση, αλλά και καταδίκασαν να είναι σε αυτή ο λαός και η πατρίδα αυτά τα 5 χρόνια. Και θα μείνουν δυστυχώς για αυτούς, να μην μας κάνει καλωσορίσματα, δεν θα την περάσουμε αυτή την πόρτα, τη Σιδερένια, θα μείνουν μόνοι τους. Όσοι υπέγραψαν μνημόνια και καταδίκασαν τον ελληνικό λαό στη φτώχεια, την ανεργία, την εξαθλίωση και την πατρίδα σε ταπείνωση και τις ιστορικές ευθύνες των κομμάτων που υπέγραψαν τα μνημόνια και τα εφάρμοσαν τα ανθρωποκτόνα μνημόνια σε βάρος του ελληνικού λαού, δεν θα τις ξεπλύνει ούτε ολόκληρος ο ειρηνικός ωκεανός. Δεύτερο, να μην ανησυχεί ο κύριος Γεωργιάδης και να μην μας πιέζει εδώ και 40 μέρες να υπογράψουμε τις υπουργικές αποφάσεις για τη μείωση των επικουρικών συντάξεων και των ΕΦΑΠΑΞ. Δεν τις υπογράψαμε από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, που μπήκαμε στα γραφεία μας σαν υπουργοί και εγώ προσωπικά για υπουργός, και δεν πρόκειται ποτέ, όσο και αν ανυπομονεί, να τις υπογράψω. Και έχω την πλήρη στήριξη και του Πρωθυπουργού, πολιτική στήριξη και του Πρωθυπουργού της χώρας και ολόκληρου του Υπουργικού Συμβουλίου. Και απλά, για να μην ανησυχεί επίσης, να τον ενημερώσω ότι σε λίγες μέρες, σε κοινό νομοσχέδιο με τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Σκουρλέτη, που θα επαναφέρει τον κατώτατο μισθό σταδιακά, στο ίδιο νομοσχέδιο θα είναι και διατάξεις που τόσο ανυπομονεί ο κύριος Γεωργιάδης, με τις οποίες θα αποτρέπονται οποιασδήποτε μειώσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων από την ημέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.